Φίλες και φίλοι, στο τρίτο μέρος εκπομπής μας σήμερα θα δώσουμε έμφαση στο κομμάτι της θεραπείας για τον καρκίνο του μαστού και θα πούμε πολλά πράγματα και θα δώσουμε πολλές πληροφορίες με τη βοήθεια πάντα του γνωστού χειρουργού μαστού μαστολόγου, του κ. Ιωάννη Χαβελέ. Καλησπέρα κύριε Χαβελέ. Καλησπέρα σας. Είχαμε πει και είχαμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές για το κομμάτι της πρόληψης και της διάγνωσης και της σωστής διάγνωσης. Θέλω λίγο σήμερα να ασχοληθούμε με το κομμάτι της θεραπείας και αν τελικά η θεραπεία σε ό,τι αφορά τον καρκίνο του μαστού ξεκινά από το χειρουργείο. Ξεκινήσατε με μια πολύ εύστοχη ερώτηση που, στην οποία η απάντηση είναι όχι πάντα. Έχουμε μείνει λοιπόν, συζητήσαμε όπως είπατε το κομμάτι της διάγνωσης και αυτή τη στιγμή έχουμε όλα τα αποτελέσματα από όλες τις ακτινολογικές εξετάσεις, την προηχειρητική βιοψία και έχουμε δει ότι έχουμε να κάνουμε με έναν καρκίνο. Έστω αυτό το ατυχές σενάριο, το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Η πρώτη μας δουλειά λοιπόν για να δούμε τι θα πρέπει να επακολουθήσει είναι να ελέγξουμε την γενική υγεία της γυναίκας. Αν εγώ ως χειρουργός δεν βεβαιωθώ ότι η γυναίκα αυτή δύναται να χειρουργηθεί, πρέπει να χειρουργηθεί και ότι τα πάντα είναι καθαρά εκτός από το στήθος, για να προχωρήσω στην τοπική θεραπεία χειρουργικά για το στήθος, τότε δεν μπορώ να προχωρήσω αν δεν τα έχω μάθει όλα αυτά. Οπότε θα ξεκινήσουμε λοιπόν κάνοντας ένα ψάξιμο γενικότερο. Αν η γυναίκα είναι υγιής, βεβαίως και ακολουθεί το χειρουργείο. Βεβαίως και ακολουθεί το χειρουργείο, το οποίο όμως και πάλι είναι το πρώτο κομμάτι της θεραπείας. Δεν εξαντλείται εκεί. Είναι το πρώτο κομμάτι της θεραπείας, δεν εξαντλείται εκεί δηλαδή. Η θεραπεία ενός καρκίνου του μαστού μπορεί να περιλαμβάνει 4 διακριτά κομμάτια. Ποιες είναι αυτές λοιπόν και ποια είναι αυτά τα κομμάτια, να τα πάρουμε ένα-ένα και λίγο να μας τα εξηγήσετε. Βεβαίως. Λοιπόν, το πρώτο τμήμα είναι η τοπική θεραπεία με χειρουργείο. Τοπική θεραπεία με χειρουργείο είναι ένα κομμάτι το οποίο ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αρκετά. Τις μαστεκτομές τις έχουμε εν πολλοίς κάνει στην άκρη, πλην περιπτώσεων που δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτε άλλο. Και ευτυχώς έχουμε πλέον την ογκοπλαστική και δημιουργούμε ένα εξαιρετικής αισθητικής στήθος, ακόμα και μετά από επέμβαση για καρκίνους. Η τοπική επέμβαση επίσης έχει και το χαρακτήρα διάγνωσης, διότι λαμβάνουμε και βιοψία από λεμφαδένες. Άρα λοιπόν έχουμε τον λεμφαδένα φρουρό και τον λεμφαδενικό καθαρισμό, τα οποία γίνονται ταυτόχρονα με την επέμβαση στο στήθος. Ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε περισσότερο τι εννοούμε με την ογκοπλαστική. Με την ογκοπλαστική. Η ογκοπλαστική λοιπόν είναι η πιο σύγχρονες πλέον χειρουργικές μέθοδοι για το στήθος. Εφαρμόζονται όταν υπάρχει καρκίνος ή προκαρκινική κατάσταση και συναφή προβλήματα. Είναι ουσιαστικά ένα πάντρεμα της απλής χειρουργικής του μαστού που γινόταν τις προηγούμενες δεκαετίες με κάποιες τεχνικές πλαστικής χειρουργικής, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα μετά από ένα χειρουργείο για τον καρκίνο του μαστού να αφήνει πίσω όχι μια ακροτηριασμένη και σωματικά και ψυχολογικά γυναίκα, αλλά μια γυναίκα με ένα εξαιρετικό, ενίοτε καλύτερο και από πριν αισθητικά στήθος, το οποίο σίγουρα κάνει πιο εύκολη την προσαρμογή ψυχολογικά της γυναίκας στη νέα εποχή πλέον, που πλέον έχει γίνει αυτή η διάγνωση και τουλάχιστον δεν επιβαρύνεται και με μία δυσμορφία σε ένα τόσο πραγματικά πολύ ευαίσθητο σημείο του σώματος. Το σώμα της μιας γυναίκας, σίγουρα. Χημειοθεραπεία όλες οι γυναίκες πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, δεύτερο είδος θεραπείων για το καρκίνο του μαστού, λοιπόν, η χημειοθεραπεία. Κέρια και αυτή η ερώτηση, διότι όχι, δεν κάνουν όλες οι γυναίκες χημειοθεραπεία. Χημειοθεραπεία, λοιπόν, έχει κάποιες πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις. Ενδείξεις αναλόγως της βιοψίας του όγκου, αναλόγως του μεγέθους του όγκου και αναλόγως του αν υπάρχουν μεταστάσεις ή αν έχει φτάσει το πρόβλημα στους λεμφαδένες της μασχάλης.
Γενικώς αυτά κρίνουν το αν θα γίνει χημειοθεραπεία ή όχι. Όπως και να το κάνουμε, είναι το φόβητρο της θεραπείας για τον καρκίνο του μαστού. Το ένα είναι, ήταν παλιά ειδικά, η μαστεκτομή, και το άλλο είναι η χημειοθεραπεία, που παραμένει ακόμα και σήμερα, με τα προβλήματα, με τα μαλλιά, με τα νύχια και όλη αυτή την... Για τις γνωστές παρενέργειες που υπάρχουν, ναι, κυρίως. Ακριβώς από αυτές τις βασικές παρενέργειες, την αδιαθεσία που μπορεί να νιώθει κανείς κτλ. Το θέμα είναι ότι δεν απαιτείται σε όλες τις γυναίκες, και σε ποιες δεν απαιτείται, σε αυτές που, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες συζητήσεις, έχουν γρήγορη πρώιμη διάγνωση. Άρα λοιπόν σε αυτές που έκαναν σωστά τον προληπτικό έλεγχο. Ακτινοθεραπεία τώρα. Τι είναι η ακτινοθεραπεία, τι μπορείτε να μας πείτε περισσότερο, γιατί σίγουρα δεν τα γνωρίζουμε τα πράγματα και όλα και όπως είναι ακριβώς. Η ακτινοθεραπεία λοιπόν, άλλο παρεξηγημένο κομμάτι. Η ακτινοθεραπεία είναι τοπική μορφή θεραπείας πλέον. Δεν είναι όπως χημειοθεραπεία μία συστηματική θεραπεία. Είναι μία θεραπεία για την περιοχή του στήθους και του θώρακα, καθαρά. Η ακτινοθεραπεία γίνεται μετά από τη συντηρητική επέμβαση στο στήθος, όταν δηλαδή δεν γίνεται μαστεκτομή, το υπόλοιπο στήθος μετά ακτινοβολείται στις περισσότερες περιπτώσεις, καθώς επίσης και μπορεί να γίνει όταν έχουν λίγη νόσο οι λεμφαδένες, μπορεί να γίνει και ακτινοθεραπεία στη μασχάλη για να γλιτώσουμε τον λεμφαδενικό καθαρισμό. Αυτά είναι τελευταίες εξελίξεις, παγκοσμίως καινούργια πρωτόκολλα που στοχεύουν στο να μειωθεί η νοσηρότητα των επεμβάσεων του μαστού και να μειωθεί η ταλαιπωρία της γυναίκας. Η ορμονοθεραπεία τώρα πότε γίνεται? Η ορμονοθεραπεία εφαρμόζεται περίπου στο 80% των καρκίνων του μαστού. Και αυτό γιατί? Απαιτείται όταν είναι ορμονοεξαρτώμενος ο όγκος. Όταν οι ορμόνες του γυναικείου σώματος πρόκειται να τροφοδοτήσουν και να βοηθήσουν να μεγαλώσει τυχόν υπολειμματικός όγκος, δίνουμε την ορμονοθεραπεία που συνίσταται σε διακοπή των ιστρογόνων της γυναίκας. Σταματάμε τα ιστρογόνα, δεν έχει ιστρογόνα για να τραφεί και να διεγερθεί ο όγκος και το κρατάμε πάρα πολύ ήσυχο. Αυτό λοιπόν έχουν τη δυνατότητα αυτή τη θεραπεία διάρκειας με τα νέα πρωτόκολλα περίπου στα 10 χρόνια να έχουν τη δυνατότητα να την πάρουν περίπου 80% των γυναικών. Υπάρχουν κάποιες παρενέργειες τώρα μεταξύ ακτινοθεραπείας και ορμονοθεραπείας? Λοιπόν, γι' αυτό είπα ότι είναι παρεξηγημένα ώρες-ώρες αυτά. Δυστυχώς, λόγω του φόβου από τη χημειοθεραπεία, πολλές φορές ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία συγχέονται. Θεωρούν οι γυναίκες ότι θα κάνουν μία ακτινοθεραπεία τοπικά και θα έχουν προβλήματα πάλι, όπως να πέφτουν τα μαλλιά κτλ. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε απειροελάχιστες παρενέργειες και ανεπιθύμητες ενέργειες από αυτές τις θεραπείες, και μάλλον να πούμε πρώτα, από την ακτινοθεραπεία ουσιαστικά δεν έχουμε προβλήματα, παρά μόνο τοπικά το στήθος να έχει για λίγο καιρό σαν να έχει πάθει έγκαυμα. Γενικώς δεν βλέπουμε πολλά προβλήματα πλέον στις μέρες μας, γιατί παλαιότερα υπήρχαν περισσότερα. Και η δε ορμονοθεραπεία, που είναι ένα χαπάκι την ημέρα για αυτά τα 10 χρόνια που αναφέραμε, μπορεί να έχει κάποιες αθαλγίες, θρομβώσεις, αναλόγως τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται. Αλλά και αυτά είναι πολύ μικρά, και όταν έχουμε εκεί προβλήματα, απλώς αλλάζουμε φάρμακο. Κύριε Χαβελέκη, συμπερασματικά τώρα, ως συμπέρασμα, τι θα μας λέγατε? Μιλάμε για τις θεραπείες, για τον καρκίνο του μαστού, ως συμπέρασμα. Μιλάμε για τις θεραπείες. Το συμπέρασμα λοιπόν για μία ακόμη φορά καταλήγει να είναι ότι ελέγχομαι σε προληπτικό επίπεδο χωρίς να έχω τίποτε. Όταν διαπιστώσω κάτι, έχω μεγάλες πιθανότητες να το διαπιστώσω κάτι μικροσκοπικό. Mm-hmm. Αυτό το μικροσκοπικό πραγματάκι μπορεί να αντιμετωπιστεί με 100% ίαση, χωρίς ακροτηριαστική επέμβαση, χωρίς να χάσουμε τους λεμφαδένες από τη μασχάλη, χωρίς να χρειαστούμε χημειοθεραπεία. Άρα λοιπόν, από την ώρα της διάγνωσης, μέσα σε ένα τρίμηνο, θα έχουμε ξεχάσει ότι περάσαμε καρκίνο. Κύριε Χαβελέ, να σε ευχαριστήσω μια ακόμη φορά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.